λέει στο δεύτερο εδάφιο, λέγον, φέρνει ένα παράδειγμα, λέγον, Κριστής της ήταν έντινη πόλη. Φέρνει λοιπόν ένα παράδειγμα, το οποίο αν ο άνθρωπος το βάλει στην καρδιά του και δεν το ξεχνάει, η απεσιοδοξία του θα μετατραπεί σε αισιοδοξία και η ανασφάλειά του θα μετατραπεί σε βεβαιότητα. Γιατί αυτό το οποίο θα διηγηθούμε τώρα είναι το άκρον άωτον της θεϊκής παραδοξότητας. Είναι ο ορισμός ενός βιωτικού αδιεξόδου. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα εδώ. Ανθρωπίνος. Αν όμως βάλεις στη μέση το Θεό, τότε τα πάντα γίνονται. Λέει λοιπόν, ήταν κάποιος κριτής σε μία πόλη, ο οποίος είχε φοβερά χαρακτηριστικά, επρόκειτο για μία άθλια προσωπικότητα. Τον Θεόν δεν εφοβήτω και άνθρωπο δεν εντρέπετο. Ένας αλαζόν, ένας κριτής, τύραννος, αλαζονικός. Άντε να βγάλεις άκρη μαζί του. Άντε να μπορέσεις να συνεννοηθείς με ένα τέτοιο άνθρωπο. Άντε να βρεις το δίκιο σου. Υπάρχει περίπτωση. Ανθρωπίνος καμία. Τα αδύνατα όμως παρανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Αυτό δεν πρέπει να αγνοεί κανένας μας. Ήτανε και μία χείρα. Χείρα δηλαδή, μία αδύνατη γυναίκα, η οποία δεν είχε κανέναν στον κόσμο, δεν είχε προστάτη. Δεν είχε υπερασπιστεί. Μόνη της τελείως. Πού ήταν αυτή η χείρα? Εν εκείνη την πόλη. Την πόλη εκείνου του κριτού, του αλαζόνα, του τύρανου. Μα δεν μπορούσες, Κύριε, να την πας σε κάποια άλλη πόλη. Δεν μπορούσες, Κύριε, να με πας σε κάποια άλλη εργασία. Δεν μπορούσες, Κύριε, να μου χαρίζεις μια άλλη γυναίκα. Δεν φταίω εγώ, Κύριε, η γυναίκα την οποία εσύ μου έδωσες. Εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Εσύ μου την έδωσες. Δεν γινότανε, Κύριε, κάτι τέτοιο. Και όμως, εδώ βλέπουμε μια φοβερή εικόνα, την οποία αν την τυπώσουμε μέσα στην καρδιά μας, ήθε ο Κύριος να μας την τυπώσει, μπορεί να αλλάξει η ζωή μας όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης ανυπέρβλητων αδιεξόδων. Από τη μία, ένας πανίσχυρος αλαζόνας άδικος κριτής και από την άλλη μία ανίσχυρη, ανήμπορη, μεμονωμένη γυναικούλα. Ποιος θα νικήσει? Ο Κύριος. Εάν η γυναικούλα τον εβάλει μπροστά. Εάν δεν πάψει να ελπίσει στο Θεό, να επιμένει σε Αυτόν. Έχουμε λοιπόν αυτή την εικόνα, αυτή τη φωτογραφία τώρα.